έτρεξαν τους δέκτες τους για να παρακολουθήσουν τον απόψινο αγώνα. Δυστυχώς, οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ιδανικές για μπάλα, καθώς έχουμε συννεφιά και αναμένονται σποραδικές βροχές σύμφωνα με το δελτίο καιρού. Αυτό φυσικά δεν πτωεί καθόλου τους οπαδούς εδώ που φημίζονται για την παντός καιρού στήριξη που δίνουν στην ομάδα τους. Πρόκειται για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα γήπεδα του κόσμου. Ποιος παίκτης άραγε δεν θα ήθελε να αγωνιστεί εδώ μέσα? Εάν τυχόν δεν το έχετε αντιληφθεί, το παιχνίδι ξεκίνησε. Νέτο. Καλού ψάχνει τη σύρτη πάσα. Καλού θα προσπαθήσει με το κεφάλι. Αν και την βρήκε με καλό timing, δεν είχε την απαραίτητη ακρίβεια η κεφαλιά. Βρέθηκε πολλοί κόσμος στην μεγάλη περιοχή, αλλά παρόλα αυτά δεν κατάφεραν να σκοράρουν. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Δοκιμάζει τη βαθιά παλιά. Πολύ καλή πάσα. Προσπαθεί να παρακάμψει το κέντρο. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Κάνει ένα γέμισμα μπροστά. Με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Τέβες. Νέτο. Καλού. Παίρνει ωραία πάσα από τον συμπαίκτη του. Δεν ήταν άσχημη σέντρα, αλλά η άμυνα εδώ ήταν καταπληκτική. Δεν άφησαν κανένα αμαρκάριστο. Περιμένει πάσα. Ευκαιρία για αντεπίθεση. Καλού. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Η μπάλα περνάει τη γραμμή και είναι πλάγι. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Μακρινή πάσα μπροστά. Δοκιμάζει την παλιά προς τα έξω. Βρήκε πολύ ωραία το συμπαίκτη του. Κεφαλιά! Όχι, δεν κατάφερε να κάνει κάτι καλό, αν και η σέντρα του ήρθε κουτί. Την Παρή φάνηκε να έχει αδυναμίες εκεί στα άκρα. Όχι βέβαια πως η άμυνά τους ήταν καλύτερη στον άξονα. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι στάθηκαν πολύ τυχεροί σε αυτή τη φάση. Θα πρέπει να σεντράρει τώρα. Και βγάζει την μπάλα προς τα άκρα. Πολύ καλή προσπάθεια. Γλιτώνει τα χειρότερα. Μόλις που την έδιωξε. Νέτο. Ισακ. Τον βρήκε ωραίο συμπαίκτης του. Θέλει να κάνει σέντρα από εδώ. Λοτσάει με δύναμη την μπάλα. Ούτε αυτή τη φορά τα κατάφερε. Πρέπει να έχουν απελπιστεί πια. Η Παρή πραγματικά τους έχει σφυροκοπήσει με συνεχόμενες ευκαιρίες για γκολ. Αναρωτιέμαι βέβαια πότε αυτή η ομάδα θα καταφέρει να γίνει πιο ουσιαστική. Να εξαργυρώσει δηλαδή κάποια ευκαιρία. Κάνει ένα σουτ. Κάνει κι άλλη προσπάθεια. Διώχνουν και επανέρχεται η ηρεμία στην άμυνα. Επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Χάιο. Ωραία η συνεννόηση μεταξύ τους. Καλού προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια.
και τη στέλνει προς τα αριστερά. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Ο παίκτης έκανε μια όμορφη κούρσα προς την μπάλα, αλλά μάλλον δεν είχε αρκετές δυνάμεις για να βγάλει και το σούτ. Τέβες θα πασάρει προς τα δεξιά. Έκοψε την πάσα. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Ωραίο το τρέξιμό του από την αριστερή πλευρά. Η πίεση που του άσκησε σε αυτό το μαρκάρισμα θα τον κάνει να παραπατήσει. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Αλλαγή παιχνιδιού. Έχει την μπάλα σε καλό σημείο. Είναι καλό το κατεβασμά του από τα δεξιά. Για να δούμε. Θα το εκμεταλλευτούν κάπως. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Βγάζει τη σέντρα. Καθάρισε ωραία. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Σαν έμπνευση δεν ήταν άσχημη. Αλλά ήθελε και λίγο τύχη εδώ. Σαν σύλληψη ήταν πολύ καλή. Η εκτέλεση όμως χώλαινε. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Νέτο. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Καλού. Βρήκε το κενό χώρο. Ισάκ. Και είναι έτοιμος να σουτάρει. Πάρα πολύ ωραία και ομαδική δουλειά εδώ. Με πόσο γρήγορα πέρασαν από την άμυνα στην επίθεση, απλά και αποτελεσματικά. Θεωρώ πολύ πιθανό βέβαια αυτό που εμάς μας φαίνεται απλό να έχει δουλευτεί αμέτρητες ώρες προπόνηση. Και ναι, πλέον έχουμε σκορ. Κατάφεραν με την αξία τους να πάρουν το προβάδισμα. Θα πρέπει τώρα να προσέξουν πολύ γιατί ο αντίπαλος καραδοκεί. Η μπάλα πάει πίσω. Για να δούμε. Τη στέλνει απευθείας μπροστά. Θέλει να ανοίξει το παιχνίδι. Ο επιτιθέμενος έκανε μια πολύ ωραία προσπάθεια. Στιγμία μάλιστα κέρδισε την μπάλα, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει κάτι καλό εκεί. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Πάει παράλληλα με το τέρμα. Μια καλή έξοδο, ο goalkeeper μαζεύει τη σέντρα. Καλού, καλού. Προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Κάνει το γέμισμα από αρκετά μακριά. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Αποδεικνύουν πόσο συμπαγής ομάδα είναι σε κάθε σημείο του γηπέδου. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Μούσα είναι αμαρκάριστος εδώ. Θα συγκλίνει προς τα μέσα. Μακρινή παλιά. Η προσπάθεια δεν ήταν άσχημη, αλλά όχι και για γκολ. Είχε πολλές επιλογές μέσα στην περιοχή, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Μάλλον βλέπουμε την τελευταία προσπάθεια του πρώτου μέρους. Καλό διώξιμο. Ο διαιτητής στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Και να είμαστε λοιπόν στην ανάποδα.
στα πρώτα 45 λεπτά είδαμε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία από τις δύο ομάδες, ένα γκολ και γενικά ένα ευχάριστο παιχνίδι. Έπαιξαν επιθετικά και το πρώτο μέρος έκλεισε με ένα γκολ διαφορά. Ξανά πίσω στις θέσεις μας, το δεύτερο ημίχρονο άρχισε. Η Παρή προηγείται με ένα τέρμα διαφορά. Σηκώνει πολύ ψηλά την μπάλα. Νέα κεφαλιά. Τη στέλνει εκτός. Πολύ άσχημη επιλογή. Κάνει έξυπνη κίνηση δίνοντας ύψος στην μπάλα. Τέβες. Χάιο. Θα γεμίσει προς τον άξονα. Δεν ήταν τυχερός εδώ. Καλή αμυντική προσπάθεια. Νέτο. Δεν καταλαβαίνει από σκληρά μαρκαρίσματα αυτός ο παίκτης. Μπράβο του. Σηκώθηκε το σημειάκι εδώ. Οριακά πάντως μάλλον ήταν ουσία. Σοφάριση που τόσο επιθυμούσαν οι οπαδοί τους. Η Βαλενσιέν είναι μια ομάδα που και θεαματικό ποδόσφαιρο ξέρει να παίζει, αλλά και να σκοράρει. Αντάλλαξαν τόσο όμορφα και αποτελεσματικά αυτές τις γρήγορες πάσες, που πριν ο αντίπαλος πάρει καλά-καλά είδηση τι είχε γίνει, αυτοί είχαν σκοράρει. Ξανά ισόπαλο το σκορ. Ξαναμπήκαν για τα καλά στο παιχνίδι. Έχουν πάρει φόρα και δεν σταματάνε με τίποτα. Για να δούμε, θα συνεχίσουν έτσι. Θα κάνουν εδώ τη βαθιά παλιά. Τέβες. Νέτο. Κάνει τη μακρινή παλιά. Με αυτή τη παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Ψάχνει για συμπαίκτη. Ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Κινείται προς τα εμπρός. Την κόβει. Τη στέλνει μακριά. Καιροφυλακτεί για να εκδηλώσει αντεπίθεση. Ξεκινάει η κόντρα. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Νέτο. Καλού. Πολύ δυναμικά μπήκε εδώ. Πολύ καλό τάκλι. Δεν του άφησε περιθώρια αντίδραση. Θα επιχειρήσει ένα σουτ. Λίγο ήθελε για να εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο αυτό το κλέψιμο. Αυτό ήταν το τέλειο παράδειγμα για το πώς μετατρέπεις μια άμυνα σε επίθεση. Αν ήταν και λίγο πιο προσεκτικό στο σουτ, τώρα ακόμα θα πανηγύριζαν. Αλλαγές πρώτων πυλών. Βλέπει την μπάλα. Πίσω η μπάλα, θα δοκιμάσουν να χτίσουν την επίθεση από το 0.
Δίνει μια μακρινή παλιά μπροστά. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Έχει την μπάλα σε καλό σημείο. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Δεν άντεξε τελικά στην πίεση που του άσκησε ο αντίπαλος. Μία μακρινή παλιά μπροστά. Καλού. Επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα. Ισάκ προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στο πλάγιο. Πλέον πρέπει να προσέχουν και οι δύο τις αντεπιθέσεις. Ψυχραιμία, κατοχή της μπάλας και αξιοποίηση των ευκαιριών είναι το σύνθημα και για τις δύο πλευρές. Ενάδιασε κανονικά. Θα ψάξει μακριά για συμπαίκτη. Κάνει το γέμισμα. Καταλογίζεται offside σε αυτή τη φάση. Αυτή μάλλον ήταν η τελευταία τους ευκαιρία για να πετύχουν κάτι. Και ξανακερδίζουν αμέσως την κατοχή. Η κίνηση ήταν καλή, αλλά ο χρόνος πλέον είναι αμήλικτα εναντίον τους. Χάιο, θα κερδίσει τελικά την μπάλα. Αυτή μάλλον ήταν η τελευταία τους ευκαιρία για να πετύχουν κάτι. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Νέτο στέλνει την μπάλα μπροστά. Τώρα έχει την ευκαιρία ο Τέβες. Εξαπολύει ένα σουτ. Δύσκολη αυτή η επέμβαση. Κατάφερε όμως να είναι καθαρή. Μάλλον θα πρέπει να αρχίσουν να συμβιβάζονται και οι δύο ομάδες με την ιδέα της οπαλίας, εκτός και γίνει κάτι στο ελάχιστο διάστημα που απομένει. Δεν απομένει και πολλής χρόνος για τη λήξη. Θα καταφέρουν άρα για να καθαρίσουν το μάτς. Δεν ξέρω τώρα αν κάνω λάθος, αλλά ίσως ακόμα να προλαβαίνουν να κάνουν κάτι. Για να δούμε. Προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας. Σε πολύ τι κάνει το σουτ. Φοβερή απόκρουση. Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να προσωπήσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο. Φερναντίνιο. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Κάνει μια συρτή σέντρα. Αυτό είναι. Αφού συμβουλεύτηκε το ρολόι του, ο διαιτητής φυρίζει τη λήξη. Και εδώ τελειώνει με ισοπαλία. Ένας καταπληκτικός αγώνας χωρίς νικητήριο γκολ. Με πολύ πάθος και ενθουσιασμό για τους ουδέτερους θεατές. Μάλλον θα πρέπει να νιώθουν ενοχλημένοι από το γεγονός ότι ενώ σε πολλά σημεία είχαν τον έλεγχο του αγώνα, τελικά δεν κατάφεραν να κάνουν κάτι τόσο. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game.